πάμε λίγο τώρα. Πού να πάμε, στην ελεύθερη ώρα, η οποία με ανακατεύει σε κάποια πράγματα. Σε πού σας ανακατεύσε πάλι. Δηλώνω. Δεν το πιστεύω εγώ σε εσάς, αποκλείεται. Δηλώνω εξ αρχής, δεν έχω καμία συμμετοχή. Γίνεται μία κίνηση. Είμαι ενήμερος, αλλά δεν συμμετέχω. Έχετε δακτυλίδι, το δώσατε. Σοφία, έτσι γράφει η ελεύθερη ώρα. Εγώ έχω αποσυρθεί 4,5 χρόνια. Εγώ γιατί δεν ξέρω τίποτα. Ακριβώς. Άμα υπήρχε θα ήξερε. 4,5 χρόνια. Μέχρι τώρα αυτά 4,5 χρόνια ο κύριος Σαλαβράκος είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος. Εξελέγει προσφάτως στο Διοικητικό Συμβούλιο των πρώην βουλευτών και βεβαίως δεν μπορεί να συνεχίσει από τον ρόλο. Ήρθε μια ομάδα υπό τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον φίλο του Καμπούρη, και λέει: μπορούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Εγώ είμαι αμέτωχος. Εγώ προχωρήσω. Κάντε τι θέλετε, εγώ είμαι αμέτωχος. Και ξεκίνησαν αυτοί. Και φαίνεται το πράγμα. Πάει καλά, δηλαδή. Υπήρχαν δυνάμεις, πώς λέγεται, ενυπνώσεις, που τώρα ξεπετιώνται. Ας πάνε καλά. Τι εννοείτε δυνάμεις που ξεπετιούνται. Δεν μ' αρέσει αυτό και είμαι αμέτωχος. Γιατί το δημοσίευμα λέει πατριάρχης του πατριωτικού χώρου. Ναι, που έχει φύγει 4,5 χρόνια. Τώρα, εάν πιστεύουν ότι υπήρξα πατριάρχης και πατρίδης, αυτό είναι στην κρίση ενός εκάστου. Εγώ λέω λοιπόν, ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, την Κυριακή θα μαζευτούνε. Αυτή την καλώς Κυριακή. Καλώς θα μαζευτούνε. Oh. Ναι, θα ορίσουνε. Από ό,τι μου έχει πει. Ποιος θα πάει. Όποιος θέλει πάει, δεν υπάρχει περίοδο. Α, όποιος θέλει πάει. Όποιος θέλει πάει. Ανοιχτές οι πόρτες και πάει, ναι. Ανοιχτό. Για να συντονίσει και να συγκροτήσει το συνέδριο εν ώψη, ξέρω εγώ, των επερχομένων εξελίξεων και των εκλογών. Πότε είναι το συνέδριο? Δεν ξέρω. Αυτό τα ξέρει ο κύριος Φίλιππας Καμπούρης. Αν να ρωτήσουμε τον κύριο Καμπούρη το βράδυ στο δελτίο, θα τον εξετάσω, θα τον ανακρίνω και αυτόν, γιατί μου φαίνεται περίεργες οι κινήσεις εδώ πέρα εσωτερικά. Και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Για δακτυλίδια μου, βλέπω. Όταν είναι έχετε δακτυλίδια κι άλλα. Θα μάθεις. Ναι, όπως και οι υπόλοιποι. Ώρα. Εγώ τους είπα αμέτωχος 100%. Μπορούμε να το κάνουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Είπα κι εγώ, Ελλάδα γεια σου λέγεται η εκπομπή. Μην προσδιορίσουμε λοιπόν, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ αυτό που λέω προς όλους, αυτό το πράγμα θα πάρει τον δρόμο του και ελπίζω ο δρόμος αυτός να είναι ανοιχτός. Δεν θα αλλάξουμε εγώ, την εκπομπή. Εγώ μιλάω για το Κολαβόνο. Αφήστε το Κολαβόνο, δεν θα αλλάξουμε εκπομπή, θα μείνουμε στην εκπομπή. Εγώ στην εκπομπή θα μείνω. Θα είμαι παρατηρητής των πραγμάτων. Μετά τη δικιά σας, έτσι, παρουσία, η οποία φωτίζει το σκηνικό. Μαζί θα περάσουμε πάλι σε εκλογές. Πόσο καθαρό είναι το δικό σου σκηνικό και πόσο υποφωτισμένο είναι το δικό μου. Για τη λόγου το αντιθέσω. Άρα λοιπόν το 2024 έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση ευρωεκλογές εδώ σε αυτό το στούντιο με την εκπομπή Ελλάδα Γεια Σου, εντάξει. Εμείς θα είμαστε παρατηρητές, Σοφία. Το κατακαταγράφουμε αυτό. Δεν βάζω στοίχημα, βάζω μία τελεία και πάμε εγώ στο Κολαβόνα. Εγώ βάζω στοίχημα, κυρία Σοφία.